Τώρα θα κάνω τις ερωτήσεις. Μια ερώτηση κάνω για πρώτη, να με επιτρέπετε, αργότερα. Πολλές, αλλά καταλάβω ότι τώρα δεν κάνω τι ερωτήσεις. Όχι, τοποθέτηση έκανα. Και συνέχισε την ερώτηση. Η διαδικασία των ερωτήσεων πρέπει να τοποθετήσει. Κύριε Πρόεδρε, με ακούστε κάτι. Έπρεπε να. Εσύ το είπατε, το παγκόσμιο. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θα πω το εξής. Κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν στην πόλη μας πάρα πολλές κολόνες τσιμεντένιες οι οποίες έχουν σπάσει. Οι οποίες στέκονται με τα χίλια ζόρια. Θα σας πω τρεις σημαντικές. Η μία είναι εδώ στο πάνω μέρος της αγοράς, όπως ερχόμαστε από την οδό Σπάρτης και μπαίνουμε στην πόλη όπως ερχόμαστε. Δηλαδή θα δείτε ότι έχει γύρει ακριβώς από το χώρο που θα γίνει το Αγγλικό Θέατρο. Γύρει την κολόνα, είναι έτοιμη να πέσει. Μία έχω το πει στην Ακρίτα που έχει σπάσει. Και υπάρχει και στην παραλία στην Αβαρίνου πάλι η κολόνα που γέρνει. Αυτές οι κολόνες στη βάση του σχεδόν, είτε αν θέλετε από ατυχήματα που έχουν γίνει και τα οποία ο Δήμος τα γνωρίζει και ζητάει τα χρήματα από τους δημότες. Είναι τσιμεντένιες, κύριε Δήμαρχε, και αυτές οι παλιές. Να πείτε δημόσια σε ποιον φορέα ανήκουν αυτές τις κολόνες. Θα σας πω, θα το πω. Ωραία, κοιτάξτε, δεν γνωρίζω ακριβώς σε ποιο γνωρίζω. Θα σας πω εγώ, της ΔΕΗ. Απλά αυτό που ξέρω είναι το εξής, ότι όταν ένα αυτοκίνητο δημοτικό, του Δήμου, όχι του Δήμου, ένα αυτοκίνητο πολιτών, πέσει στην κολόνα. Της ΔΕΗ η κολόνα. Ναι, ο Δήμος όμως ζητάει. Της ΔΕΗ, ωραία, της ΔΕΗ, ναι, ωραία. Εντάξει, δεν είπα την δικιά μας. Μισό λεπτό. Η κολόνα είναι μέσα στην πόλη. Δεν λέω ότι είναι δικιά μας και τις φτιάχνουμε. Εγώ άλλο λέω. Εγώ λέω ποιο είναι το πρόβλημα. Πάμε σε όλες τις κολόνες αυτά μετά. Είναι μέσα στην κολόνα. Για συγκεκριμένες μιλάμε, ναι. Εγώ λέω υπάρχουν κολόνες που είναι έτοιμες να φύγουν και βλέπετε ότι γίνονται. Μία στη Βασιλέως Γεωργίου, εκεί ακριβώς πάμε για τα σχολεία, με τον Ζορμπά έπεσε. Διπλώσιο στα δύο, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, εμείς τη μαζέψαμε. Και επίσης, σας λέω ότι υπάρχουν και άλλες που αυτοκίνητα τις έχουν τραυματίσει, δηλαδή έχουν δημιουργήσει οδική το πρόβλημα. Και ο Δήμος έχει βάλει στη διαδικασία για να πάρει τα χρήματα τα οποία ο Δημότης πρέπει να πληρώσει αφού τράκαρε πάνω στην κολόνα. Ναι, αλλά ο Δήμος όμως μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Έχουν έρθει και ξέρετε πολύ καλά έγγραφα σε δημότες που τους καλούν να πληρώσουν αυτά που σπάσανε. Και καλά κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και το ΟΤΕ. Και το ΟΤΕ, κύριε. Απλώς επειδή αυτές είναι εντοπισμένες, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σημείο επικινδυνότητας. Καλό θα είναι να δούμε τι μπορεί να κάνουμε. Σε συνεργασία θέλετε με τη ΔΕΗ, με τη ΔΕΗ. Λοιπόν, και για να μην μακρηγορώ και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, θα πω το εξής. Εμάς μας έχει ανησυχήσει το γεγονός ότι στο Μέγαρο Χορού, το οποίο. Τα ζητήματα τα οποία ας πούμε ότι έχουμε επιληφθεί και θα λυθούν, δεν βλέπω να υπάρχει λύση όταν το επισκεπτόμαστε. Φαίνεται και όλα είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Το δε βασικό είναι το εξής. Άκουσα στο Φάρις, στο πίπνο παρόν, ότι δεν έχει συνδεθεί με το βιολογικό καθαρισμό της πόλης, δηλαδή με το δίκτυο αποχέτευσης των λιμάτων, το Μέγαρο Χορούς. Ενώ είναι μέσα στην πόλη. Για ποιο λόγο. Και εμείς πληρώσαμε χρήματα για να βάλουμε καινούργια τλία, να κάνουμε άντληση των λιμάτων κτλ. Κτλ. Τα οποία λύματα δεν πηγαίνουν στο δίκτυο. Τόσο δύσκολο να συνδεθεί αφού λειτουργεί το Μέγαρο Χορού με το δίκτυο. Και επίσης, αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του, αν θέλετε, ή με κάποιες πάγιες εργασίες, γιατί να πληρώνονται μέσα από τη Φάρις και να μην τα αναλάβει ο εργολάβος, να τα φτιάξει και να το παραδώσει. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ.